μέσα σε τσάντες τα λιγοστά υπάρχοντά του. Κρατιέται ζωντανός χάρη στα συσίτια της εκκλησίας. Αυτό σχέδιο κρεβάτι γίνεται κάθε γωνιά που μπορεί να τον προστατεύσει από την απίστευτη παγωνιά. Ο κύριος Στέφανος, όπως λέει, κατάγεται από τη Σερβία και ζει μόνος. Μόνος αντιμετωπίζει και όλες τις δυσκολίες, χωρίς να περιμένει από κανέναν βοήθεια. Εδώ είστε πολύ καιρό? Ένα μήνα. Πώς αντέχετε όμως με το κρύο? Με το κέντρο αστέγων, έτσι έμενα και μετά ήρθα εδώ. Τώρα δεν έχω σπίτι. Και ποιος σας δίνει φαγητό? Εκκλησία. Σύμφωνα με τις κοινωνικές υπηρεσίες, δεν θέλει να φιλοξενηθεί στο κέντρο αστέγων. Μόλις χθες έσβησε στην πλατεία Κορνάρου ένας ακόμα άστεγος, ο Φρανκ, που αποτυπώνεται στη φωτογραφία της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Πάλεψε για καιρό με το ποτό, τις αντίξωες συνθήκες και τη μοναξιά. Η φωτογραφία αυτή τραβήχτηκε λίγες ώρες πριν χάσει τη ζωή του και ακόμα κι αν η εικόνα πονούσε καταστηματάρχες και περαστικούς, ο ίδιος δεν ήθελε να δεχτεί βοήθεια. Τον είδα και χθες και είπα στον κόσμο να πάρουμε κάποιο δήμο τηλέφωνο να δούμε τι. Δηλαδή να τον προστατέψει τον άνθρωπο, μέσα στην βροχή τον εδώ. Πέθανε δηλαδή, εγώ δεν το ξέρω. Κάπνισε, είχε τον καφέ του και κοιμότανε. Κάθε προσπάθεια των κοινωνικών υπηρεσιών, όπως υποστηρίζει η κυρία Παπαδάκη, έπεφτε στο κενό, ακόμα κι αν η ζωή του κρεμόταν καιρό από μια λεπτή κλωστή. Κατ' επανάληψη, όχι μόνο εμείς, είχαμε ζητήσει τη βοήθεια της Δημοτικής Αστυνομίας, της Ελλάς, του ΕΚΑΒ επανειλημμένως. Είχαμε ενημερώσει τον εισαγγελέα, ο οποίος είχε παρέμβει στο παρελθόν και είχε νοσηλευτεί ο άνθρωπος αυτός, αλλά έβγαινε έξω και γύριζε στο ίδιο σημείο δυστυχώς. Αρκετοί ακόμη άστεγοι περιφέρονται με τα λιγοστά πράγματά τους στους δρόμους του Ηρακλείου, κοιμούνται σε γωνιές όπως αυτή, κοντά στην πλατεία Ελευθερίας, και υπάρχουν περιπτώσεις που χρήζουν άμεσης παρέμβασης. Υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που παραμένουν έξω, αρνούνται να συνεργαστούν με τις κοινωνικές υπηρεσίες, αρνούνται να φιλοξενηθούν στο κέντρο αστέγων και είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Κοινωνικοί λειτουργοί των υπηρεσιών προσπαθούν να τους πείσουν να μεταφερθούν στο κέντρο αστέγων. Το μόνο αισιόδοξο στοιχείο είναι ότι σύμφωνα με τις κοινωνικές υπηρεσίες, το τελευταίο διάστημα συνολικά 60 άστεγοι έφυγαν από το κέντρο αστέγων και μπήκαν σε σπίτια μέσω προγραμμάτων που τρέχουν, δίνοντας στέγη και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.